Εύχομαι υγεία για όλους και καλή χρονιά και καλή θητεία στους νέους. Κύριε Πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι, ένα από τα πιο σοβαρά λαϊκά προβλήματα ήταν στην τετραετία που πέρασε η πανδημία και τα θέματα της υγείας γενικότερα. Όλοι συζητούν τα μέτρα που πήρε και κυρίως που δεν πήρε η κυβέρνηση και αν οι επίσημοι κρίκοι της κρατικής διοίκησης, δηλαδή Δήμοι και Περιφέρειες, ανταποκρίθηκαν στο πρόβλημα που θεωρίζει ανθρώπινες ζωές. Ήδη μετράμε 35-40.000 νεκρούς και βάλε. Διευκρινίζουμε από την αρχή ότι για τη λαϊκή συσπήρωση είναι υποχρέωση του κράτους και της εργοδοσίας να καλύπτουν πλήρως και δωρεάν τις σύγχρονες ανάγκες του πληθυσμού στις υπηρεσίες υγείας. Αυτό το παλέψαμε, το διεκδικήσαμε με όλες μας τις δυνάμεις και ειδικά πιο έντονα με αφορμή την πανδημία. Η περικοπή από τον κρατικό προϋπολογισμό κατά εκατοντάδες εκατομμύρια κάθε χρόνο και με μια εγκληματική συνέχεια των περικοπών της δεκαετίας του 2010-2019, αυτό συνεχίστηκε και η πλειοψηφία της παράταξης διοίκησης δεν έβγαλε άχνα γι' αυτό. Αυτό είναι φοβερό πράγμα, να μην καταδικάζεις την απουσία κονδυλίων για την υγεία. Και βέβαια και η αξιωματική αντιπολίτευση είπε θα λογαριαστούμε μετά και τα λοιπά με τον τρόπο της εσιώπης. Εμείς είπαμε τώρα είναι ανάγκη και είμαστε παρόντες για όλες τις διεκδικήσεις της υγείας. Στηρίξαμε όλες τις διεκδικήσεις των μαχόμενων υγειονομικών, τις προσλήψεις μόνιμου προσωπικού κτλ. Αντίθετα, η περιφέρεια υπερθεμάτισε τις ελαστικές σχέσεις εργασίας. Επικουρικούς και ξανά επικουρικούς και στον χώρο της υγείας, κάτι που ήρθε σαν φυσική συνέχεια της προηγούμενης διοίκησης. Στις δημόσιες τομές υγείας και πρόνοιας Αττικής, στα νοσοκομεία κτλ. Όπως γνωρίζετε, το 25-30% είναι εργαζόμενοι με ελαστικές σχέσεις εργασίας με ημερομηνία λήξης. Καμία αναφορά δεν έγινε όλα αυτά τα χρόνια, κυρίως από την κυβερνητική παράταξη, αλλά και από άλλες παρατάξεις. Εμείς, κύριε Πρόεδρε, διεκδικήσαμε επίταξη ιδιωτικών κλινικών των διαγνωστικών αλυσίδων χωρίς αποζημίωση των μεγαλοϊδιοκτητών και με ένταξη του προσωπικού του στον κεντρικό σχεδιασμό. Τέτοια ξεκάθαρη και σωτήρη για τον λαό πρόταση κανείς άλλος δεν διεκδίκησε, πολλό μάλλον η κυβερνητική παράταξη. Δεν έκανε επίταξη, ούτε καν με μίσθωμα ξενοδοχείων για να μείνουν σε καραντίνα οι ασθενείς των οίκων ευκαιρίας που μολύνθηκαν ή οι ασυμπτωματικοί φορείς όπως οι νεαροί μετανάστες που γίνονταν ουσιαστικά υπερμεταδότες. Αντίθετα, πρωτοστάτησε παλιότερα στη διαφήμιση ιδιωτικού γυροκομείου στο Περιστέρι με τα γνωστά αποτελέσματα και υιοθέτησε την επέκταση του θεσμού του σύμπραξη δημόσιου ιδιωτικού τομέα σε τομείς υγείας, παιδείας και κοινωνικής ασφάλισης. Αυτές είναι και οι στρατηγικές, μπορούμε να πούμε, και των άλλων πολιτικών δυνάμεων. Ζητήσαμε έντονα να ενεργοποιηθεί ο ελεγκτικός μηχανισμός της περιφέρειας που είχε την ευθύνη για τη λειτουργία υγειονομικών δομών και στα γυροκομεία. Αν μας άκουγαν, δεν είχαμε αυτά τα τραγικά αποτελέσματα στα γυροκομεία. Στον απολογισμό της η διοίκηση ισχυρίζεται ότι έδωσε πάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ για την πανδημία από κονδύλια ΕΣΠΑ. Είναι προφανές και στο πιο δύσπιστο ότι τα όσα προβλέπει ο προϋπολογισμός της περιφέρειας για την υγεία είναι ένα μικρό συμπλήρωμα του πενιχρού κρατικού προϋπολογισμού. Και εδώ επιτρέψτε μου να πω ότι γίνεται μία μοιρασιά ρόλων ανάμεσα στην κεντρική κρατική διοίκηση και στους βασικούς κρίκους της, δηλαδή την περιφέρεια και τους δήμους. Λέει τώρα το κράτος, η κεντρική διοίκηση, θα κόψω εγώ τεράστια ποσά από την υγεία πρόνοια και δώστε εσείς σαν περιφέρεια, σαν δήμη, ένα μικρό κομμάτι από τα ΕΣΠΑ ως γενναία δίθεν επιχορήγηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κρύβουν ότι αυτά τα κονδύλια είναι ένα μικρό μέρος που επιστρέφεται στη χώρα από το ξεζούμισμα των εργαζομένων. Αυτό κάνουν όλες ανεξαίρετα κυβερνήσεις για να δικαιολογήσουν επιλογές του κεφαλαίου. Αν πράγματι διατέθηκαν όλα αυτά τα ποσά, φαίνεται και από το εξής παράδειγμα. Λέει η περιφέρεια ότι διέθεσε 100 εκατομμύρια ευρώ για προσλήψη βασιούχων νοσηλευτών. Το ποσό αυτό ακάλυπτε την πρόσληψη πάνω από 4.000 νοσηλευτών. Μόνο για την Αττική, με αυτά τα 100 εκατομμύρια. Αν πράγματι είχε υλοποιηθεί, τότε δεν θα υπήρχε πρόβλημα κάλυψη των αναγκών σήμερα. Τι έγιναν όλοι αυτοί οι νοσηλευτές που προσλήφθηκαν, πόσοι παρέμειναν, πόσοι απολύθηκαν, γιατί δεν προκηρύχθηκε μία μόνιμη θέση, ποια ήταν η λειτουργία της περιφέρειας στο βασικότατο θέμα αυτό και σύναμε
Το τέλος του 2023 να έχουμε 30.000 έλλειψη σε προσωπικό υγειονομικών. Στο λεκανοπέδιο είναι περίπου πάνω από 10 με 15.000. Αναδείξαμε την τραγική κατάσταση στα νοικοκυριά. Διεκδικήσαμε λύσεις για το μεγάλο λαϊκό πρόβλημα των συνθηκών ζωής. Το είπαν και άλλοι συνάδελφοι. Ένα πρόβλημα υγείας. Είναι πρόβλημα υγείας το γεγονός ότι δεκάδες φτωχοί συνάνθρωποι μας, πολλοί από αυτούς στην Αττική, έχασαν τη ζωή τους, κινδύνευσαν από τις συνθήκες θέρμανσης στα παγωμένα σπίτια. Αφού η περιφέρεια υπερηφανεύεται πως χρηματοδοτεί πάνω από 300 δομές γειτονικού χαρακτήρα με πάνω από 200.000 ωφελούμενους, πώς δικαιολογείται η απουσία φροντίδας της φτωχολογιάς? Παρουσιάζεται μεγάλο στραγγυλέματα, παροχές παραδείγματος χάρη, 1 εκατομμύριο δωρεάν γεύματα, 1 εκατομμύριο δωρεάν 1 εκατομμύριο διανομή δωρεάν σε μάσκες, 60.000 τεστ μοριακού ελέγχου κλπ. Κλπ. Δωρεές σε κινητές μονάδες για τεστ ράπιν. Αν όλα αυτά, όπως περιγράφονται στους απολογισμούς της διοίκησης, τους ετήσιους εννοώ, όχι μόνο τον τελευταίο, θα μιλούσαμε όχι απλά για κοινωνία που βελτιώνει τη θέση των φτωχών, αλλά για έναρξη μιας άλλης ευτυχισμένης περίοδου. Δεν είναι όμως έτσι και δεν χρειάζονται αναλύσεις για να το αποδείξει κανείς, αγαπητοί συνάδελφοι. Η περιφέρεια ταυτίστηκε πλήρως με την κυβερνητική προπαγάνδα περί ατομικής ευθύνης και έκανε τα στραβά μάτια εκεί που ο ιός θέριζε, στα σούπερ μάρκετ, στα μέσα μαζική μεταφορά, στα νοσοκομεία. Ούτε μια στοιχειώδη κριτική δεν άσκησε σε κάποιες εξόθαλμα λαθασμένες οδηγίες του ΕΟΔΗ, όπου παραδείγματος χάρη το περίφημο τμήματα με 27 μαθητές ή την καραντίνα μόνο για λίγες μέρες στους υγειονομικούς. Ολοκληρώστε, κύριε Σιώρα, παρακαλώ. Τελειώνω σε 1,5 λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Αναδείξαμε την ανάγκη για ενίσχυση των δημόσιων δομών της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Πήραμε πρωτοβουλίες για τα περιφερειακά κέντρα στο Λεκανοπέδιο, για την Ανατολική Αττική, σε προσωπικό, σε εκτοπισμό κλπ. Και διαπιστώσαμε ότι αυτή η εγκατάλειψη της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας διαχρονικά συνέβαλε σημαντικά στις επιπτώσεις της πανδημίας. Δύο μόνο απλά παραδείγματα να φέρουμε: ότι η δυνατότητα μαζικής διενέργειας μοριακού και rapid test και η διάθεση ιατρών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και νοσηλευτών στα σχολεία, στις γειτονιές, εργασιακούς χώρους, για να πιστεί ο κόσμος να εμβολιαστεί, θα είχε πραγματικά βελτιώσει πολύ και την ιχνηλάτηση και το ποσοστό των εμβολιασμένων. Αντίθετα, η περιφέρεια, αντί να βοηθήσει στην αποφασιστική ενίσχυση των υπαρχουσών δομών, έκανε φιέστες με διάφορες εξαγγελίες, όπως δημιουργία κάποιων άλλων κέντρων που δεν γνωρίζουμε τι σκοπό θα έχουν. Εμείς, κύριε Πρόεδρε, και τελειώνω με αυτό, παρουσιάσαμε δράσεις και για τα κέντρα υγείας σε όλο το Λεκανοπέδιο και ειδικά τα περιφερειακά, τα παλιά κέντρα υγείας. Παρουσιάσαμε δράσεις για την αναγκαιότητα νοσοκομείων στην Ανατολική Αττική. Παρουσιάσαμε δράσεις για τον αγιογράφο, τον περιβόητο αγιογράφο που τελικά φεύγει από τον Ευαγγελισμό και με πιστικά επιχειρήματα δεν μας ακούσατε. Παρουσιάσαμε δράσεις για την αιμοδοσία, για την ανάγκη αιμοδοσίας στο νοσοκομείο Παιδων Αγίας Σοφία με τους πολυμεταγιζόμενους με τη μεσογειακή αναιμία. Ήτανε απούσα η περιφέρεια, αλλά και άλλες παρατάξεις από όλο αυτόν τον αγώνα που διεξάγαμε. Εμείς λοιπόν, τελειώνοντας, λέμε ότι όλα αυτά τα προβλήματα, ειδικά στον τομέα της υγείας, στα οποία αναφερόμαστε ιδιαίτερα, θα πρέπει να αποτελέσουν διεκδίκηση του λαού, γιατί πιστεύουμε και ότι η επερχόμενη διοίκηση, με κεντρικό προσανατολισμό στην κυβερνητική πολιτική, δεν θα τα υλοποιήσει. Γι' αυτό, όπως είπε και ο συναγωνιστής μας, ο Πρωτούλης, ο επικεφαλής της παράταξης, μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό και για τα θέματα της υγείας. Γι' αυτό και εμείς καταψηφίσουμε αυτόν τον προϋπολογισμό. Ευχαριστώ πολύ.